Θα πάμε. Πού θα πάμε? Στον κύριο Κοκκινίδη. Σωστά. Και στο κέρινο ομοίωμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος. Ωστόσο, πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα. Ιστορίες ψηφιδογραφίας στον χώρο και τον χρόνο. Μία ξεχωριστή, ομαδική αλλά και μοναδική έκθεση ψηφιδωτού στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Άνοιξε τις πύλες της στις 20 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου. Από το Σύλλογο Ψηφίδων Θέσης και βεβαίως με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στο αντικείμενο. Και ήρθε η ώρα να δείξουν όλα αυτά τα όμορφα έργα τους και να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν έτσι και ιδιαίτερα συναισθήματα. Μάλιστα. Θα κάνουμε μία περιήγηση σήμερα. Και πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Ηλέκτρα Μαυράκη Μπαλαμούτσου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, και η κυρία Κλέρι Αντωνιδάκη, γραμματέα Συλλόγου Ψηφίδων Θέσης και υπεύθυνη για το εργαστήριο. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Κυρία Μαυράκη Μπαλαμούτσου, να ξεκινήσω με εσάς. Το κοινό. Παρακαλώ. Θα έρθει αντιμέτωπο με όμορφες εικόνες, ξεχωριστές κατασκευές και δημιουργίες. Μεταξύ αυτών, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Δημιουργίες σε ψηφιδωτό από ζωγραφική που έχουν κάνει οι ίδιοι, από δημιουργία δηλαδή που την έχουν κάνει από την αρχή οι ίδιοι και την φτιάξανε πάνω σε ψηφιδωτό, από έργα μεγάλων ζωγράφων ξένων και Ελλήνων, από εικόνες και διάφορα θέματα θρησκευτικά, βυζαντινά κλπ, μινωικά. Αυτά θα είναι ως επτοπλίστων τα εκθέματα που έχουμε. Είναι περίπου 120 έργα από 28 εκθέτες. Υπάρχουν περισσότεροι από εγώ, 10-15 ψηφιδογράφοι, οι οποίοι συμμετέχουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν επικεντρωνόμαστε σε ένα μόνο αντικείμενο, δηλαδή βλέπουμε από πίνακες, έχουμε και χρηστικά αντικείμενα, έχουμε δηλαδή μία πληθώρα. Ναι, έχουμε. Με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να πάρει πολλή πληροφορία σε ένα όμως περιβάλλον που είναι αρκετά οικείο και εσείς βρίσκεστε εκεί για να τον βοηθήσετε ακόμα περισσότερο. Ναι, και να τον ξεναγήσουμε. Ναι. Να δει τα έργα, να πάρει τα μηνύματά του, να μας πει πώς νιώθει βλέποντάς τα. Τώρα ακούτε κάποια παλαμάκια, γιατί είναι εδώ μια ομιλία για τη βοήθεια της τέχνης, πόσο βοηθάει η τέχνη στην ψυχολογία του ανθρώπου, στον άνθρωπο. Ιδάκη, μας έβαλε σιγά σιγά η κυρία Μαυράκη Μπαλαμούτσου, η πρόεδρος, στη συγκεκριμένη δράση που έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό που έχουν δει οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στο χώρο? Ωραία. Κοιτάξτε, ιδρύσαμε το Σύλλογο τον Αύγουστο του 20, τον Σύλλογο Ψηφίδων Θέσης, και σκοπός μας ήταν να επικοινωνήσουμε αυτή την τέχνη που τόσο πολύ αγαπάμε σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, σε νέους ψηφιδογράφους, σε ανθρώπους βέβαια ανεξαρτήτου ηλικίας που θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη του ψηφιδωτού. Και ο σκοπός της έκθεσής μας ήταν αυτός, δηλαδή να επικοινωνήσουμε αυτή την τέχνη που τόσο αγαπάμε στο ευρύ κοινό του Ηρακλείου. Βέβαια το ψηφιδωτό είναι γνωστό στο Ηράκλειο, γιατί αρκετά χρόνια ασχολούνται πολλοί ψηφιδογράφοι με τη τέχνη αυτή. Όμως υπάρχουν πάντα νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία του ψηφιδωτού, το πώς γίνεται ένα ψηφιδωτό, και ερχόμενοι εδώ έχουν πάρα πολλές απορίες. Οπότε προσπαθούμε όσο γίνεται να λύσουμε αυτές τις απορίες και φυσικά να έρθουν και στο εργαστήριο και εκεί να δουν διαζώσεις πλέον πώς γίνεται ένα ψηφιδωτό έργο, ούτως ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα και αν θέλουν να ασχοληθούν φυσικά, να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να δημιουργήσουν έργα, τα δικά τους ψηφιδωτά έργα.
Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μία μικρή γεύση από την έκθεση. Μέχρι και τις 27 Απριλίου θα είστε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Να μας πείτε λίγο και τις ώρες που θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Και με χαρά όποιος μας παρακολουθεί και θέλει να έρθει να σας δει από κοντά, γιατί έχετε και ελεύθερη είσοδο. Ωραία, λίγο δυσκολεύομαι βέβαια να σας ακούσω, αλλά κατάλαβα την ερώτηση. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως την 5η, 27 Απριλίου, το μεσημέρι, στις 2, κλείνει η έκθεση. Θα λειτουργεί καθημερινά, λοιπόν, τα πρωινά από τις 10 έως τις 2 και από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 9. Και την Πέμπτη μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η έκθεση είναι ελεύθερη φυσικά στο κοινό, μπορούν να έρθουν και παιδιά και μικρά, έρχονται, θαυμάζουν τα έργα, έχουν περισσότερες απορίες καμιά φορά τα μικρά παιδιά. Οπότε, ναι, καλούμε τους Ηρακλειώτες να έρθουν, να περάσουν μία βόλτα από εδώ, μάλιστα, να δούνε τα έργα και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Κυρία Μαυράκη, Μπαλαμούτσου, θέλω να κλείσω με το εξής. Ένας τηλεθεατής, μια οικογένεια, ένα μικρό παιδί που επιθυμεί να μάθει την τέχνη του ψηφιδωτού, πού πρέπει να απευθυνθεί σε επίπεδο Ηρακλείου, ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσει, γιατί θα υπάρξουν απορίες και μηνύματα, είμαι σίγουρος. Ναι, μπορεί στα τηλέφωνά μας, τα δύο κινητά τηλέφωνα της κυρίας Αντωνιδάκη και το δικό μου, να απευθυνθεί. Είμαστε στη Λουκά Πετράκη 3, που είναι απέναντι, είναι μια πάροδος της Χρυσοστόμου, απέναντι από τη ΔΕΗ, αν γνωρίζουν. Και είμαστε τις παρακάτω ώρες, Τρίτη και Παρασκευή πρωί 10 με 1 είμαστε εκεί, και Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα 5 με 8 είμαστε σε αυτό το σημείο, στη Λουκά Πετράκη 3. Μάλιστα, μάλιστα. Το χώρο του ψηφιδωτού. Δηλαδή. Την καλησπέρα μας, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πολύ. Λοιπόν,